ένα πολυδαίδαλο σύστημα στη χώρα μας, προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει βάθος, έχει διαστάσεις και νομίζω ότι έχει και μέλλον. Να σας ρωτήσω κάτι. Η προσπάθεια λοιπόν, αυτό που έχουμε δεσμευτεί, είναι ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό και το δεύτερον, και δεύτερον, κύριε Μαντά, και δεύτερον, ναι, βεβαίως, θα το πω. Εάν μειωθούν οι επικουρικές και όχι οι κύριες, στην τσέπη του άλλου θα παίρνει λιγότερα. Εισοδηματικά είναι δεδομένο ότι για όσους μειωθούν οι επικουρικές, αν μειωθούν και πόσο αν θα μειωθούν. Ναι, αν λέμε. Έτσι. Τι διαφορά θα έχει από εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόσφορη μία συζήτηση η οποία λέει όχι θα μειωθούν, θα εξαφαιρεθούν, όχι θα γίνουν έτσι, όχι κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Από εσά τα έχουμε μάθει και που τα λέγατε γίνει, στο παρελθόν. Από εσά τα έχουμε μάθει και τα λέμε και εμείς, κύριε Μαντά. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι θα εξαερωθούν. Όχι εσείς προσωπικά. Οι συντάξεις ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα εξαερωθούν οι συντάξεις, οι επικουρικές και είναι εργαλείο μείωσης των συντάξεων κλπ. Από εσά τα έχουμε μάθει. Μάλιστα. Είστε καλός μαθητής λοιπόν. Τώρα αλλά νομίζω ότι πρέπει να το. Πρέπει να πω λίγο το τελευταίο. Όχι, από αυτού, συγγνώμη. Όταν ο άλλος παίρνει 900 ευρώ σύνταξη, με συγχωρείτε γιατί εγώ δεν το ξέρω πολύ καλά το θέμα, αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει. Όταν παίρνει ο άλλος 900 ευρώ σύνταξη και στο τέλος, ας πούμε, πες ότι παίρνει 850, λέω ένα πολύ καλό σενάριο. Δεν τον νοιάζει εάν είναι από την επικουρική από την κυρία, θα παίρνει ένα 50 λιγότερο. Θα παίρνει ένα 50 λιγότερο, αλλά προτού φτάσουμε σε αυτό, ας δούμε. Μήπως αντί να παίρνει ένα 50 λιγότερο, αν δεν κάνουμε ουσιαστική μεταρρύθμιση, παίρνει πολύ λιγότερο. Σωστό. Συνεπώς, μέσα σε ένα τοπίο όπου έχουμε αυτά τα στοιχεία που δείξατε πριν από λίγο. Δηλαδή, 7 εκατομμύρια του πληθυσμού είναι οικονομικά μη ενεργοί. Λοιπόν, με ανεργία 25%, με μαύρη εργασία, δεν ξέρω σε ποια επίπεδα και με εισφοροδιαφυγή, κοντά στα 4 δισεκατομμύρια σύμφωνα με υπολογισμούς. Επειδή ξέρετε τουλάχιστον την κυβερνητική πρόταση, την ξέρετε, και υπάρχει αυτό που λέει πάντα η κυβέρνηση, ότι εγώ ρε παιδιά λέω ότι από το 3,5 που είχαν μειωθεί τότε εργοδοτικές, ας πάνε 1% αύξηση. Κάτι είναι. Αυτό είναι ως ένα εναλλακτικό. 1% ναι. Αύξηση των εργοδοτικών. Mm-hmm. Δεύτερον, αυτό που είχαν τα νέα χθες, ότι πάνω από 1000 ευρώ μπορεί να βάλουν στις τράπεζες, τραπεζικές συναλλαγές ένα μικρό ποσοστό, ισχύει και αυτό ως μέτρο με μπορούμε να το επιβεβαιώσετε? Ό,τι έχουν τα νέα δεν είναι είδηση. Ό,τι γράφουν τα νέα δεν είναι είδηση. Θέλω να πω ότι μέσα στο τραπέζι. Ναι. Μέσα στο τραπέζι. Το είχε και το πρώτο θέμα την Κυριακή. Δεν ήταν μόνο τα νέα που το είχε. Όχι, εντάξει, ό,τι γράφει το πρώτο θέμα, τα νέα. Εντάξει, σύμφωνοι. Ναι. Η αυγή κλπ. Δεν είναι ίδια. Γι' αυτό να το επιβεβαιώσετε. Δεν λοιπόν, είναι κάτι φοβερό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σενάρια εναλλακτικά σε σχέση με το θέμα των εσόδων υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά. Στο θέμα των εργοδοτικών εισφορών υπάρχει μία ένδειξη, αν η ΤΟΗ καταδέχεται αυτά τα σενάρια. Έχετε κάποια πληροφόρηση, κάποια ένδειξη, κάτι? Αυτό που ξέρω είναι ότι πολλά από αυτά θα κριθούν στις 8 του Δεκέμβρη. Που θα αρχίσουν οι διαδικασίες. Βεβαίως. Υπάρχει μια 8 Ιανουαρίου, ναι. Που θα αρχίσει, που θα έρχεται η. Αυτό το οποίο έχει υπάρξει είναι προφανώς ανταλλαγές απόψεων μεταξύ τεχνικών κλιμακίων και σε τεχνικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να υπερασπίσει τις κύριες συντάξεις και να δώσει μεγάλη μάχη με κοινωνική μεροληψία, θα έλεγα, στο θέμα των επικουρικών. Έχει αποκλειστεί πάντως η πιθανότητα κάποιος μονομέρους νομοθετικής ενέργειας? Διότι ακούσαμε και πληροφορίες που λέει ότι, παιδιά, με συγχωρείτε, άμα ζοριστούν πολύ, την αύξηση του 1% στις εργοδοτικές θα την πέρασουν μονομέρως. Τώρα αυτό, επειδή δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα. Ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, πάντα σε κάθε κίνηση νομίζω ότι πρέπει να ζυγίζεις πολλά δεδομένα. Εντάξει. Μετακίνησε ένα τούβλο και πέφτουν 10 από γύρω-γύρω. Αλήθεια. Ας φτάσουμε εκεί. Και εγώ πιστεύω, και έχοντας μία εμπειρία από το πώς εξελίσσονται ορισμένα πράγματα,